Λοιπόν, η κατάσταση στα νοσοκομεία, ειδικά τη Θεσσαλονίκη, είναι δραματική όπω είδαμε στο ρεπορτάζ. Και πλέον κανεί δεν ρωτάτε, Δεσπίνα Βλεπά, και αν το Υπουργείο Υγείας εξακολουθεί να επιμένει ότι δεν θα δημιουργήσει νοσοκομεία αποκλειστικά για ασθενεί με COVID. Σύμφωνα με πληροφορίε του Open Γιάννη, υπάρχει μια σκέψη στο τραπέζι και ίσω το α... αμέσω επόμενο διάστημα να δούμε να μετατρέπεται στο νοσοκομείο αποκλειστικά για κορονοϊό κάποιο από τα δημόσια νοσοκομεία τη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε εδώ ότι ήταν περίπου τέτοια εποχή πέρυσι που είδαμε το πρώτο μονοθεματικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και ήταν ο Άγιο Παύλο. Και μετά ακολούθησαν και άλλα. Τώρα, ε, χθε τέθηκε σε ισχύ το μέτρο παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιδιώτε γιατρού. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για να συνδράμουν στο ΕΣΥ. Παρά το γεγονός ότι είχαν την πληροφορία οι γιατροί, οι ιδιώτες για τη διάταξη, κατατέθηκε, ψηφίστηκε και χτες, όπως λες και εσύ, ήταν η πρώτη μέρα που είναι σε εφαρμογή. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι στιγμής, ειδικά για τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας που ασφικτιούν, κανένας ιδιώτης γιατρο, γιατρός δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και πηγές μου μου έλεγαν ότι αν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή δεν έχουν καλυφθεί τα κενά που είναι απαραίτητα, η επιστράτευση ιδιωτών γιατρών, ειδικά για τα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι παρά